και φίλοι μου, από ό,τι ήδη έχετε καταλάβει, αν έχετε δει τα προηγούμενα βίντεο μου, έχω αλλάξει το intro, γιατί βαρέθηκα το προηγούμενο. Λοιπόν, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, ελπίζω να είστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Στο σημερινό βίντεο, από ό,τι βλέπετε και από τον τίτλο, θα ασχοληθούμε με ρούχα, αλλά έχω να σας δείξω και κάποια αξεσουάρ και διάφορα άλλα πραγματάκια. Όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα πράγματα θα τις βρείτε στο κουτί περιγραφής, όπως επίσης και διάφορες πληροφορίες που ίσως σας φανούν χρήσιμες. Και αν δείτε ότι κάτι λείπει, σημαίνει ότι δεν μπόρεσα να το βρω, οπότε ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι όλα τα κλιπάκια που θα ακολουθήσουν φορώντας τα ρούχα είναι με αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι, το οποίο είναι και τσαλακωμένο. Αλλά για εξοικονόμηση χρόνου θα το συγχωρέσετε. Θέλω να σας δείξω τα ρούχα χωρίς όμως πώς θα τα συνδύαζα στιλιστικά. Έβαλα ένα μπλουζάκι το οποίο πιστεύω ότι ταιριάζει με όλα όσα έχω να σας δείξω. Αυτά νομίζω είχα να πω για την εισαγωγή. Πάμε να ξεκινήσουμε. Περισσότερα πράγματα που θα σας δείξω είναι από ηλεκτρονικό κατάστημα rovo.gr. Το συγκεκριμένο λοιπόν site επικοινώνησε μαζί μου για να κάνουμε ένα βίντεο. Εγώ θα πάρω τα προϊόντα και θα σας τα δείξω. Επειδή έχω βάλει και αρκετά κιλά, ήταν πάρα πολύ δελαστική η πρότασή τους να μου δώσουν ένα budget και εγώ να ενισχύσω λίγο την καρδερόβα μου. Γιατί δεν θα σας πω ψέματα, έχω 10 κιλά πάνω από ό,τι ήμουν πριν την εγκυμοσύνη και δεν μου χωράει τίποτα. Οπότε είπα, θα κάνω το βίντεο. Είναι ένα site το οποίο είναι, παιδιά, όπως είναι το eBay, όπως είναι το Wish, αλλά είναι σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Δεν έχει αυτό το χαοτικό προϊόν, έχει πολύ πιο περιορισμένα πράγματα, πάλι όμως μεγάλη ποικιλία σε πολλά πολλά προϊόντα. Είναι λοιπόν κινέζικο, παρόλο που έχει το .gr, αυτό λογικά έχει προσαρμοστεί για να είναι πιο εύχριστο σε ελληνικό κοινό. Τα ρούχα έρχονται από Κίνα. Τα δικά μου προσωπικά έκαναν 1,5 μήνα να έρθουν. Επίσης, ένα άλλο που πρέπει να πω, το οποίο μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, εάν δεν γνωρίζετε, σε κανένα site εκτός Ελλάδος δεν μπορείς να πληρώσεις με την καταβολή. Στο συγκεκριμένο μπορείς και εγώ με αυτόν τον τρόπο έκανα και την παραγγελία μου. Θα ξεκινήσω με ένα τζινάκι, το οποίο, παιδιά, όταν το είδα στο site ξετρελάθηκα, γιατί είναι ακριβώς το στυλ που μου αρέσει. Επίσης κρύβει και κοιλιά, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω πάει λίγο στο πλάι για να σας δείχνω λίγο τα προϊόντα. Λοιπόν, πρόκειται για αυτό εδώ πέρα το τζιν, το οποίο έχει δύο τρόπους να φορεθεί. Ο πρώτος είναι με τυράντα και ο δεύτερος είναι κουμπώνοντας, είναι πάρα πολύ ψηλό και έχει και τη ζωνούλα του. Εγώ αυτό που έκανα είναι να αφαιρέσω τις τυράντες, να τις κόψω ουσιαστικά, γιατί δεν θα το φορέσω ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Τώρα θα μου πεις πώς λες ότι έκοψες τις τυράντες ενώ υπάρχουν. Το ήθελα τόσο πολύ που φοβήθηκα ότι δεν θα μου κάνει, οπότε πήρα δύο νούμερα. Πήρα ένα medium και ένα large. Τελικά μου έκανε το medium γιατί είναι μια φαρδιά φόρμα γενικά. Επομένως το large μου έμεινε. Οπότε σε αυτό το βίντεο θα έχουμε και διαγωνισμό, θα το δώσω σε μία από εσάς. Θέλω να σας πω ότι είναι αρκετά μεγαλούτσικο. Εγώ να σας πω ότι χώρισα στο medium, ενώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι 58 κιλά. Επομένως μπορείτε πάνω κάτω να υπολογίσετε το large ότι θα είναι για παραπάνω από 58 κιλά. Μπορεί να πιάσει 62-63 κιλά εκεί. Πιστεύω πάντα. Λοιπόν, πολύ ωραίο, πολύ άνετη φόρμα, είναι ακριβώς το στυλ που μου αρέσει, είναι άνετο, καλύπτει και την κοιλιά, έχει μια ίσια γραμμή, μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Περνάω σε μια φούστα, ήθελα πάρα πολύ καιρό να την πάρω, γενικά προσπαθώ να αλλάξω λίγο το στυλ μου και να ξεκολλήσω από τα jeans και ειδικά τώρα, θα το ξαναπώ συγγνώμη, αλλά επειδή έχω βάλει, όχι δεν έχω βάλει βασικά, μου έχουν μείνει κιλά πάρα πολλά μετά την εγκυμοσύνη. Θεωρώ ότι η φούστα είναι κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται κολακευτικό και παράλληλα να κρύψει λίγο τα μπουτάκια. Πήρα λοιπόν αυτή την υπέροχη βελουτέ φούστα, η οποία είναι πάρα πολύ άνετη και μπορεί να είναι one size να σας πω, και έχει μια λεπτομέρεια από κάτω με τούλι μαύρο, το οποίο φυσικά εάν δεν σε ενδιαφέρει μπορείς να το αποσπάσεις, εννοώ να το κόψεις, δεν είναι ξεχωριστό, ή θα το έχει ή δεν θα το έχει καθόλου. Ακούγεται μέσα η μικρή. Πάρα πολύ άνετη. Θεωρώ ότι μπορώ να την υποστηρίξω μόνο με αθλητικό, γιατί είναι το στυλ μου έτσι λίγο πιο casual και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι τρομερά ζεστή για το χειμώνα και παράλληλα κρύβει, όπως είπαμε, και διάφορα πράγματα. Αυτά τα δύο που μόλις σας έδειξα ήταν από Rovo. Τώρα θα κάνω μια παρένθεση για να σας δείξω δύο δερματίνη κολάν, τα οποία τα προμηθεύτηκα από το Le Fic Boutique, το οποίο δεν έχει site, αλλά μπορείτε να στείλετε μήνυμα σε περίπτωση που είναι ακόμα διαθέσιμα. Θα σας αφήσω να δείτε τη σελίδα από κάτω. Πρόκειται λοιπόν για ένα δερματίνη παντελονάκι, αυτό εδώ. Είναι μεσοκάβαλο, δεν είναι ψιλοκάβαλο, σε μια ίσια γραμμή με ρεβέρ. Το οποίο, παιδιά, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Θεωρώ ότι το λευκό δερματίνη είναι πολύ κολακευτικό σικάτο, μόνο που το συγκεκριμένο, όπως και το επόμενο που θα σας δείξω, θέλει λίγο να χάσω 2-3 κιλάκια ακόμη για να έχει λίγο αυτό τον αέρα που πιστεύω ότι μπορεί να τα αναδείξει αυτά τα παντελόνια καλύτερα. Τώρα μου είναι λίγο κολλητά και στο δερματίνι γενικά παντελόνι ή που θα πρέπει να είναι θεόστενο, να λειτουργήσει δηλαδή σαν κολάν, δική μου γνώμη πάντα.
ή που θα πρέπει να είναι λίγο μπάγκι, λίγο φαρδί για να μπορέσει να αναδειχθεί με το σωστό τρόπο. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, επειδή ήθελα κάτι σε λίγο πιο ψηλοκάβαλο και όχι τόσο να παραπέμπει σε αθλητικό, πήρα λοιπόν και αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι πολύ πιο ψηλοκάβαλο. Και πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα παντελόνια. Δεν ξέρω αν μου πηγαίνουν ή όχι. Πάντως πραγματικά εδώ και 3 χρόνια, από τότε που βγήκε στη μόδα αυτό το ψηλόμεσο που δένει στη μέση, μόνο τέτοια αγοράζουν συνήθως. Έχει επίσης μια ίσια γραμμή. Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο, σε αντίθεση με το άλλο, μπορεί να φορεθεί και με ένα ψηλό, ας πούμε, μποτάκι έτσι λίγο πιο κομψό για βραδινές εξόδους και παράλληλα φυσικά και με το αθλητικό. Και τώρα θα περάσω σε ένα βινίλ κολάν. Είναι αυτό εδώ, το οποίο πεθαίνω, είναι Catwoman. Παρ' όλα αυτά θα με συγχωρέσετε που δεν έχω κλιπάκι από το συγκεκριμένο, γιατί η παιδιά πρέπει μετά να το αφαιρέσω χειρουργικά για να μπορέσω να βάλω τις πιτζάμες μου. Είναι θεόστενο, έχει μια πολύ καλή ελαστικότητα, παρ' όλα αυτά δυστυχώς δεν ήμουν σε θέση να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι για να το βάλεις και να ξέρεις ότι τουλάχιστον για ένα 12ωρο δεν θα χρειαστεί να το βγάλεις, γιατί άμα είναι στα κοντά να το βγάλεις, θα ταλαιπωρηθείς τζάμπα και θα υδρώσεις. Θυμάστε το ροζ από τα φιλεράκια, κάπως έτσι. Θα περάσω σε αυτό εδώ, το οποίο είναι το πιο πρόσφατο που σας δείχνω και είναι, παιδιά, μια γούνα σε ένα υπέροχο κανελί χρώμα, δώρο του Αγίου Βαλεντίνου. Αν βρω link θα σας βάλω, γιατί δεν έχω τολμήσει να ρωτήσω ούτε από πού ούτε πόσο. Παρ' όλα αυτά έχω ξετρελαθεί, είναι πανέμορφη. Ανυπομονώ να βγω για να τη βάλω. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι πρωί, αν είναι μεσημέρι, αν πρέπει να πάω στη λαϊκή, αν πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ, θα τη φορέσω. Σηκώθηκα για να συνεχίσω το haul μου. Λοιπόν, ελπίζω να είμαι σε focus. Φοράω από κάτω αυτή τη σαλοπέτα την οποία την κατέβασα για το βίντεο, την οποία θα τη δείτε φυσικά καλύτερα στο κλιπάκι που έχω ήδη γράψει. Λοιπόν, η συγκεκριμένη σαλοπέτα ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία δεν είχα. Δεν έχω δηλαδή καμιά σαλοπέτα. Δεν είναι επειδή δεν μου αρέσουν, ίσως μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά πάντα μα πάντα ήθελα να πάρω μια σαλοπέτα η οποία να είναι φαρδιά, σε σημείο να είναι τόσο άνετη που θα μπορείς άνετα να βάψεις το τοίχο. Από όλα τα ρούχα που σας δείχνω, είναι το μοναδικό που είναι τόσο πολύ φορεμένο, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ άνετο, είναι φαρδί και αυτό, ό,τι πιο άνετο τόσο καλύτερα. Λοιπόν, επίσης από Rovo έχω πάρει 2 t-shirt τα οποία είναι τσαλακωμένα τώρα, αλλά δεν πειράζει. Ένα απλό με μια γατούλα η οποία λέει Not Today και είναι συνήθως το mood μου καθημερινά. Πολύ καλή ποιότητα, πολύ ωραίο πανάκι. Σε αντίθεση με το δεύτερο t-shirt, το οποίο είναι αυτό εδώ, το οποίο δεν έχει καθόλου ωραίο πανί, είναι από αυτά τα πανάκια που και να μην υδρώνεις γενικά σαν άνθρωπος, πιστεύω ότι θα βγάλεις φλίκτενες. Πραγματικά καμία σχέση το ένα έφασμα με το άλλο, αυτά τα ξεπετάω γιατί είναι απλά t-shirt, δεν νομίζω να είναι κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Απορρόβει επίσης μια πάρα πολύ ωραία matte τσάντα, η οποία είναι μαύρη, τώρα ίσως με το φως γκριζίζει, αλλά είναι μαύρη, έχει πάρα πολύ ωραίες θήκες, έχει πάρα πολλές θήκες βασικά. Και με έχει βολέψει πάρα πολύ. Μιας που πιάσαμε τις τσάντες, θα σας δείξω 3 τσάντες που πήρα από Καλύψη. Θα τις δείτε βασικά στο πλάνο. Ένα backpack το οποίο με βολεύουν πάρα πολύ σε ένα χρυσό διακριτικό χρώμα για κάθε μέρα. Η αλήθεια είναι ότι πάντα παίρνω μαύρες και είπα να το λύσω κάτι διαφορετικό. Έπειτα πήρα αυτή την τσάντα η οποία είναι πάρα πολύ πρακτική για λίγα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Αντί να παίρνεις, ας πούμε, κάτι το οποίο δεν μπορεί να κολακέψει τόσο το σύνολο που φοράς. Μια τσάντα, ας πούμε, άμα δείτε τι τσάντες είχα εγώ που επαναχρησιμοποιούμε, τέλος πάντων θα κλαίγατε. Ήταν πάρα πολύ αντίστοιχες. Οπότε πήρα τέλος πάντων μια τσάντα για να μπορέσω να βγαίνω όταν θέλω να ψωνίσω κάτι και να μην κουβαλάω κάτι έξτρα. Έχει πάρα πολύ χωρητικότητα και μπορώ άνετα να κουβαλάω και πράγματα της μικρής αντί να παίρνω τη δική της τσάντα, αν είναι να πάμε κάπου κοντά και δεν χρειάζεται να πάρω ολόκληρο το σπίτι. Και μου άρεσε πάρα πολύ συγκεκριμένη. Και ολοκληρώνω με τις τσάντες με αυτό εδώ πέρα, το τσαντί, το οποίο είναι το πολύ αγαπημένο μου. Δεν πίστευα στη ζωή μου ότι θα φορέσω τόσο συχνά μία τσάντα η οποία δεν είναι backpack. Ο λόγος είναι επειδή γενικά το στυλ μου είναι αρκετά casual και έχω συνηθίσει και ξεμείνει με τις backpack μου. Αυτό λοιπόν το τσαντάκι με έχει σώσει, επειδή έτυχε τώρα τελευταία να πάω σε κάποια event και γενικά κάποιες εξόδους μου, τέλος πάντων. Το αγαπώ. Είναι πάρα πολύ κομψό, επίσης χωράει αρκετά πράγματα παρόλο που είναι μικρούλικο και διακριτικό και πηγαίνει, παιδιά, με τα πάντα. Με τα πάντα. Περνάω σε παπούτσια. Πήρα αρχικά πολύ αγαπημένα All Star Converse, αυτά εδώ. Δεν ήθελα να πάρω γιατί είχα. Και από όλα τα πράγματα που θα μπορούσα να χάσω κάνοντας τη μετακόμιση το καλοκαίρι που ήμουν έγκυος, έχασα τα σταράκια μου. Πλήγμα για μένα, δεν έχω στενοχωρηθεί ξανά για απώλεια. Δεν έχω στενοχωρηθεί
σε φάσεις που έχω χάσει κινητό, με έχουν κλέψει κινητό, έχω χάσει πορτοφόλι, έχω χάσει λεφτά. Δεν στενοχωρέθηκα τόσο όσο για αυτά τα σταράκια. Τέλος πάντων, πήρα λοιπόν καινούριο, γιατί δεν μπορώ άμα δεν έχω το σταράκι, τρελαίνομαι. Με έχει βολέψει άπειρες φορές σε καταστάσεις που δεν ξέρω πραγματικά τι να φορέσω και τι να βάλω. Αυτά φυσικά δεν τα πήρα από Ρόβο, αλλά τα επόμενα που θα σας δείξω είναι από Ρόβο, είναι αυτά εδώ. Είναι το στυλ, νομίζω, λίγο αντιγραφή της Φύλλα, αν δεν κάνω λάθος. Ένα πράγμα που θα κάνω είναι να αφαιρέσω αυτή την ετικέτα. Ήθελα απλά να την κρατήσω για να δείτε πώς είναι ακριβώς το παπούτσι. Αυτή η ετικέτα θεωρώ ότι είναι εντελώς άχρηστη και θα την κόψω τέλος πάντων. Και μόλις ολοκληρώσαμε ρούχα, παπούτσια, τσάντα, και περνάω γρήγορα να σας δείξω δύο τέτοια κορδελάκια, τα οποία λογικά με βλέπετε και στο Instagram να τα φοράω. Είναι αυτά τα πολύ πολύ πρακτικά για να κάνεις το μακιγιά σου αλλά και τον μακιγιά σου. Και τώρα δεν ακούω τι λέω γιατί έχει μπει η κορδέλα στα αυτιά. Από Ρόβο επίσης, πάρα πολύ πρακτικά, αλλά εντάξει, τα συγκεκριμένα μπορείτε να τα βρείτε και τζάμπο. Επίσης πήρα και ένα άλλο αξεσουάρ μαλλιών, το οποίο είναι ένας φιόγκος, τον οποίο, παιδιά, τον είχα πάρει όταν τα μαλλιά μου ακόμα ήταν μακριά, οπότε σκέφτηκα να τα κάνω τέλος πάντων έτσι προς τα πίσω. Το είδα πάρα πολύ ωραίο στη φωτογραφία και το ζήλεψα να τα κάνω πίσω και να έχει ένα φιόγκο. Τώρα που τα έχω κοντίνει όμως τόσο πολύ, δεν θεωρώ ότι μπορώ να το υποστηρίξω λίγο το φιόγκο, αλλά παρόλα αυτά θα σας το δείξω στο περίπου. Είναι αυτός τέλος πάντων. Επίσης το Ρόβο είχε πινέλα και επειδή είχα πάρα πολύ καιρό να πάρω πινέλο, αποφάσισα να πάρω και δύο σετ πινέλων, τα οποία δυστυχώς αυτή τη στιγμή λόγω έλλειψης χρόνου δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμη να σας πω εντυπώσεις. Είναι, σκεφτείτε, ακόμα με τα περιτυλίγματά τους. Πήρα ένα σετ το οποίο είναι και προσώπου και ματιών. Μισό λεπτό να σας τα δείξω λίγο έτσι τουλάχιστον. Είναι λοιπόν όλα αυτά τα πινελάκια. Μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι στα του προσώπου έχει ένα ειδικό δίχτυ που προστατεύει τη τρίχα. Δεν μπορώ να σας πω εντυπώσεις όπως σας είπα, αλλά αυτό που έχω να διακρίνω είναι ότι από την υφή, λίγο εμπειρικά τουλάχιστον, έχουν μια πάρα πολύ μαλακή τρίχα και πιστεύω ότι θα κάνουν πολύ καλή δουλειά. Ένα σετ λοιπόν μαύρο. Και το επόμενο σετ που πήρα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έχει ένα υπέροχο παστέλο ροδακινή χρώμα και ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο σχήμα. Από ό,τι βλέπετε κάνει μια καμπύλη και μετά στο τέλος το θεωρώ τέλος πάντων πολύ σικάτο. Το συγκεκριμένο σετ είναι για τα μάτια. Έχει πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμα πινέλα. Είναι λοιπόν όλα αυτά. Σε περίπτωση που τα δοκιμάσω πριν ανεβάσω το βίντεο, θα σας έχω εντυπώσεις. Εάν όχι, ίσως θα χρησιμοποιήσουμε μελλοντικά σε κάποιο tutorial. Άμα μπορέσω τέλος πάντων και συνεχίσω να κάνω βίντεο, γιατί φεύγει σήμερα η μανούλα μου, τέλος πάντων, και θα σας πω εντυπώσεις τέλος πάντων μελλοντικά. Και καταλήγω σε ένα πράγμα το οποίο το είχα πάρα πολύ έτσι εμπιστοσύνη, να το πω, προσδοκούσα πολλά πράγματα από αυτό, και πρόκειται, παιδιά, για έναν καθρέφτη, ο οποίος είναι αυτός εδώ, Χριστέ μου πως φαίνομαι. Δεν είναι όμως ένα απλός καθρέφτης, είναι καθρέφτης LED. Έχει λοιπόν και γλυκά ένα LED φως, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο για να μπορέσεις να κάνεις το μακιγιά σου. Όμως, ο καθρέφτης, παιδιά, είναι μεγενθητικός, που σημαίνει ότι για να μπορέσεις να σε δεις σωστά, πρέπει να έρθεις αρκετά κοντά. Και αν έρθεις αρκετά κοντά και ανοίξεις το LED φως, τυφλώνεσαι. Εάν αυτός ο καθρέφτης δεν ήταν μεγενθητικός, πιστεύω ότι θα ήταν το καλύτερο προϊόν που είχα να σας δείξω σήμερα. Αλλά δυστυχώς την πάτησα. Δεν θυμάμαι καν αν έγραφε ότι είναι μεγενθητικός, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, αυτά είναι όλα τα πράγματα που είχα να σας δείξω. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε και καλή επιτυχία σου, έχουν κερδίσει το υπέροχο τζιν. Πιστεύω ότι θα το καταχαρεί. Αυτά. Σας αγαπώ πολύ. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα σε νέο βίντεο. Φιλάκια.